Για την αναζήτηση πηγών πηγαίνουμε στην αρχική σελίδα τη βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρηση, πληκτρολογώντα library.upatras.gr. Στο κέντρο τη σελίδα υπάρχει πλαίσιο για αναζήτηση σε όλου του τύπου τεκμήριων που διαθέτει η βιβλιοθήκη, όπω έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό κ.ο.κ. Πληκτρολογούμε τη λέξη Γεωλογία και πατάμε Find. Στη σελίδα με τα αποτελέσματα βλέπουμε ότι υπάρχουν στο δεξιμέρο μέρος της φίλτρα για περιορισμό των αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, στο πάνω μέρος υπάρχει το Ίδρυμα, όπου μπορούμε να επιλέξουμε τα αποτελέσματα για Πανεπιστήμιο Πατρών ή για τον Κάλυπο, το αποθετήριο με τα ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά συγγράμματα σε καθιστώς ανοιχτή πρόσβαση. Ή μπορούμε να περιορίσουμε τα αποτελέσματα με βάση τη μορφή του τεκμηρίου, δηλαδή αν θέλουμε βιβλίο, διατριβή, χάρτη και ή με κάποιο άλλο κριτήριο. Στα αποτελέσματα υπάρχουν οι εγγραφέ των τεκμηρίων με κάποια βασικά στοιχεία. Έστω ότι μας ενδιαφέρει ο τίτλος «Γεωλογία, αρχές και εφαρμογές» με συγγραφέα Δούτσος Θεόδωρος, έκδοση του 2000. Πατάμε στον τίτλο και στη σελίδα που ανοίγει βλέπουμε περισσότερα στοιχεία για το βιβλίο, καθώς και πού μπορούμε να το βρούμε. Δηλαδή αν βρίσκεται στη βιβλιοθήκη στο Αγρίνιο ή στη βιβλιοθήκη στο Ρίον και αν είναι στον έμβδοξο ή στη βασική συλλογή και σημειώνουμε τον αντίστοιχο ταξιθετικό αριθμό. Εάν θέλουμε τον τίτλο «Τεχνική γεωλογία» με συγγραφέα Δεμήρης Κώστας, έκδοση του 1986, και πατήσουμε στον τίτλο, θα δούμε ότι αυτό το τεκμήριο βρίσκεται μόνο στη βιβλιοθήκη στο Αγρίνιο. Επιστρέφουμε στην αρχική σελίδα της βιβλιοθήκης και στο πάνω μέρος της σελίδας, στην ενότητα συλλογές, επιλέγουμε από το αναδιόμενο μενού τις ψηφιακές συλλογές. Πρόκειται για ψηφιοποιημένο υλικό, δηλαδή έντυπο υλικό που έχει ψηφιοποιηθεί και διατίθεται ελεύθερα σε ηλεκτρονική μορφή. Υπάρχει η Κοσμόπολη με την περιγραφή τη συλλογή εδώ. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει το πλήρε κείμενο περιοδικών από το 1834 έως το 1930 και στη συνέχεια υπάρχουν οι τίτλοι και τα έτη κάλυψη. Υπάρχει η Πλιάδα που επίση διαθέτει το περιεχόμενο περιοδικών και παρακάτω βλέπουμε του τίτλου και τα έτη κάλυψη. Τέλο, η Δανιηλίδα περιλαμβάνει περιοδικά τη περιοχή των πατρών. Ακολουθούν οι τίτλοι και εδώ υπάρχει ο σύνδεσμο για να εισέλθουμε στη συλλογή. Έστω ότι μα ενδιαφέρει ο νεολόγο, πατάμε προβολή περιοδικού και μεταβαίνουμε στη σελίδα του τεκμηρίου. Στο δεξί μέρο τη σελίδα είναι δυνατή η περιήγηση ένα τεύχο. Επιλέγουμε το τεύχο φύλου που θέλουμε να δούμε. Επιστρέφουμε στην αρχική σελίδα τη βιβλιοθήκη και στην ενότητα συλλογέ, επιλέγουμε από το αναδιόμενο μενού τι ηλεκτρονικέ συλλογέ. Πρόκειται για ηλεκτρονικό υλικό, στο οποίο υπάρχει συνδρομή και πρόσβαση είτε μέσω του Πανεπιστημίου Πατρών είτε μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Μπορούμε είτε να περιηγηθούμε στι πηγέ ανατύπων, όπω βάση δεδομένων, ηλεκτρονικό περιοδικό, είτε να αναζητήσουμε κάποιον τίτλο ή θέμα. Για παράδειγμα, αν γράψουμε Geology στο πλαίσιο αναζήτηση και πατήσουμε Find Listings, θα ανοίξει η σελίδα με σχετικά αποτελέσματα. Στη συνέχεια, αν θέλουμε να ψάξουμε στις πηγές του ΣΕΑΒ, πατάμε σε αυτόν τον σύνδεσμο και μεταβαίνουμε στη σελίδα με τη μηχανή αναζήτηση του ΣΕΑΒ. Μπορούμε να αναζητήσουμε κάποιον όρο ή τίτλο, διαφορετικά μπορούμε να επιλέξουμε να περιηγηθούμε με βάση τη μορφή του τεκμηρίου, δηλαδή ηλεκτρονικό βιβλίο ή άρθρο περιοδικού, να περιηγηθούμε με βάση τον εκδότη ή και σε όλα τα περιοδικά. Εάν ψάξουμε τον όρο Geology, βλέπουμε ότι μα εμφανίζει μεγάλο αριθμό αποτελεσμάτων και στο δεξί μέρο τη σελίδα υπάρχουν φίλτρα για περιορισμό των αποτελεσμάτων, όπω τη μορφή του τεκμηρίου, τον συγγραφέα, το θέμα και άλλα. Εναλλακτικά μπορούμε να μεταβούμε στη σελίδα του ΣΕΑΒ πληκτρολογώντα hearing.gr, όπου στην αρχική σελίδα επιλέγουμε ηλεκτρονικέ πηγέ και από τον αδειόμενο μενό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ενιαία μηχανή αναζήτηση που είδαμε πριν λίγο είτε να επιλέξουμε όποιο είδος υλικού θέλουμε, όπως ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία, βάσεις δεδομένων και πληροφοριακό υλικό. Εάν επιλέξουμε να δούμε τα περιοδικά ένα τίτλο, οδηγούμαστε σε νέα σελίδα, όπου μπορούμε να πλεγηθούμε με βάση τον τίτλο ή να αναζητήσουμε κάτι συγκεκριμένο πληκτρολογώντας το πλαίσιο της αναζήτησης. Εάν επιλέξουμε να ψάξουμε τα περιοδικά ένα θέμα, οδηγούμαστε σε νέα σελίδα όπου στα αριστερά υπάρχουν οι γενικέ θεματικέ κατηγορίε και στο κέντρο εμφανίζονται οι υποκατηγορίε για κάθε γενική κατηγορία. Για παράδειγμα, επιλέγουμε γεωργία και εμφανίζονται αντίστοιχα περιοδικά για αυτήν την υποκατηγορία. Ή μπορεί να επιλέξουμε την κατηγορία γεωγραφία και στη συνέχεια την υποκατηγορία ωκεανογραφία. Εάν θέλουμε να ψάξουμε για ηλεκτρονικό βιβλίο, επιλέγουμε από τον αδειόμενο μενού ηλεκτρονικό βιβλίο και οδηγούμαστε σε νέα σελίδα όπου υπάρχουν τα βιβλία ανά εκδότη και επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο μεταβαίνουμε στη σελίδα του εκδότη με τα βιβλία. Επιλέγουμε βάσει δεδομένων και πληροφοριακό υλικό από τον αδειόμενο μενού, εάν θέλουμε αυτού του είδου το υλικό, και μεταβαίνουμε σε νέα σελίδα με τι πηγέ σε αλφαβητική σειρά. Εάν μα ενδιαφέρει κάποια πηγή, για παράδειγμα η Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics Online, πατάμε στον τίτλο που είναι παράλληλα και σύνδεσμο που οδηγεί στη σελίδα τη πηγή. Εμφανίζεται παράθυρο με του όρου χρήση που αφορούν σε όλα τα είδη υλικού συνδρομητικού περιεχομένου και θα πρέπει να του διαβάζουμε και να του γνωρίζουμε πριν προχωρήσουμε σε χρήση του υλικού αυτού. Όπω τον όρο να μην μεταμορφωνούμε ολόκληρα βιβλία ή και περιοδικών. Όταν πατήσουμε το OK, θα μεταβούμε στη σελίδα τη πηγή.